κατάκτηση του κύκλου εργασιών, η άνοδος της λειτουργικής κερδοφορίας και ο περιορισμός των καθαρών ζημιών είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του ομίλου ΝΑΚΑΣ για το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2013 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν για το διάστημα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το διάστημα αυτό διαμορφώθηκε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, που ο κύκλος εργασιών είχε διαμορφωθεί στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη προφόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013 στις 113,5 χιλιάδες ευρώ, σημειώντας αύξηση 397,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, που το ποσό είχε ανέβει στις 22,8 χιλιάδες ευρώ. Σε ό,τι αφορά στα καθαρά αποτέλεσματα του ομίλου, οι ζημίες για το διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 διαμορφώθηκαν σε 155.000 ευρώ, καταγράφοντας το 48% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, που οι καθαρές ζημίες του ομίλου είχαν διαμορφωθεί σε 298.000 ευρώ. Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ΝΑΚΑΣ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2013 ανήλθε στα 6,2 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, που το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου είχε ανέβει στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματιστηριακή πορεία του ομίλου κατά το διάστημα αυτό παρουσίασε διακυμάνσεις. Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, εν ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην πορεία της μετοχής, αυτή ξεκίνησε στην αρχή του Ιουλίου με τιμές κοντά στα 80 cents και έκλεισε στο τέλος Σεπτεμβρίου με τιμές λίγο κάτω από τα 90 cents. Στο τέλος του 2013, οι μέτοχοι της εταιρείας ΝΑΚΑΣ ενέκριναν την έκδοση και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ.